Μεγάλη τουριστική διαφήμιση για τη χώρα μας αποτελούν οι εντυπωσιακοί γάμοι Ινδών σε αγαπημένους ελληνικούς προορισμούς, κυρίες και κύριοι, με έντονο άρωμα υπερβολής, όπως θα δείτε σε πολλές περιπτώσεις. Σαν από παραμύθι, ο γάμος Ινδού με Κιστάνα που έγινε σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το γαμπρό και την ύφη συνόδευσε ένα πολυτελές κλασικό αυτοκίνητο του 1961. Ο Ινδός Μεγιστάνας φρόντισε να κάνει αξέχαστο το γάμο για τους καλεσμένους του, τηρώντας όλα τα έθιμα και τις παραδόσεις της χώρας του. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Ινδοί ονειρεύονται να κάνουν το γάμο τους στην Ελλάδα και είναι μάλιστα διατεθειμένοι να πληρώσουν τα πάντα. Τα εισιτήρια, τη διαμονή και φυσικά την καλοπέραση των φιλοξενούμενών τους. Και όταν μιλάμε για καλεσμένους, εννοούμε ακόμα και 500 άτομα. Κάθε μέρα υπάρχει ένα event που έχει να κάνει με τη θρησκεία τους. Αλλά η διακόσμηση καθημερινά μπορεί και μεσημέρι και βράδυ να είναι διαφορετική. Οι χώροι επιλέγονται πολύ πιο πριν, είτε εσωτερικά εντός του ξενοδοχείου είτε εκτός ξενοδοχείου. Αυτός ο συγκεκριμένος ήταν όλος εντός ξενοδοχείου. Μερίμνησε το ίδιο το ζευγάρι να πάρει τα μέτρα όλων των καλεσμένων καθώς και του προσωπικού. Έπρεπε όλοι να φοράμε την ημέρα του γάμου τις στολές που μας έφερε η οικογένεια του. Ένα συνδικό παραδοσιακό παραμυθένιο γάμο με άρωμα Bollywood πραγματοποιήθηκε και στη Ρόδο. Γόνοι εκατομμυριούχων Ινδών που μένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξαν να ενώσουν τι ζωέ του στο νησί των Ιππωτών. Η νύφη κόρη τραπεζίτη και ο γαμπρό επιχειρηματία που δραστηριοποιούνται στο Λονδίνο έστησαν ένα τρικούβερτο γλέντι 1 εκατομμυρίου ευρώ στην Καλυθέα τη Ρόδου. Του αρέσει το περιβάλλον. Τα φαγητά του φυσικά φέρνουν σεφ οι ίδιοι. Και μαγειρεύουν τα ενδικά φαγητά. Η οικογένεια της νύφης βγαίνουν μόνοι τους, η οικογένεια του γαμπρού βγαίνουν μόνοι τους, μετά ενώνονται, έρχεται ο γαμπρός σε ένα άλογο και του ρίχνουν τα ροδοπέταλα, λουλούδια, χρήματα πάνω στα, και τα χρυσαφικά πάνω στο κουστούμι του. Άφθονη σαμπάνια, εκλεκτό φαγητό και πολύ χορό αλλά Bollywood για 4 μέρες στο ξενοδοχείο της Ρόδου. Τι που έρχονται και κάνουν τους γάμους, τα αναπαράγουν στην Ινδία και στους φίλους τους και έτσι σαν destination η Ελλάδα γίνεται πάρα πολύ γνωστή στην Ινδία. Ελικόπτερα, διάσημοι DJs, drone πάνω από τη Σαντορίνη, πλάνα στο ηλιοβασίλεμα, χρυσοπίκυλτες στολές και φυσικά παραδοσιακή χορή σαν ταινία. Αυτό που τους καίει περισσότερο είναι φυσικά να δείξουν το τοπίο. Γάμοι πλούσιων Ινδών με φόντο ελληνικό που οι εικόνες τους ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.